Σε εξέλιξη βρίσκονται οι φετινές εκδηλώσεις της Αγίας Μαρίνας Παρακάθια Ροθυμίας στο θρυλώριο Ροδόπης από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο Ποντίων, η Κερασούντα και το Γάρς. Το τέταρτο έτος ποντιακής γαστρονομίας, δώρο φύσης, τέχνη, γεύσης, η μαγειρική, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 14 Ιουνίου. Αφορμή το ξοκλήσι, ο εορτασμός του ξοκλησιού μας. Και κατέληξαν από μια θρησκευτική, έτσι, ένα πανηγύρι τέλος πάντων, να γίνουν εκδηλώσεις μνήμης εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η τέταρτη χρονιά σε αυτό το πλαίσιο που κάνουμε την ποντιακή γαστρονομία. Αποφασίσαμε ότι είναι ένα κομμάτι της παράδοσής μας το οποίο δεν δώσαμε ίσως τη δέουσα προσοχή. Και ότι ήρθε ο καιρός να, όπως τη διάλεκτο που φοβόμαστε μήπως χαθεί και κάνουμε την σημαντική μας προσπάθεια, αντίστοιχα είπαμε να κάνουμε και με το φαγητό. Οι επισκέπτες της εκδήλωσης είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την ποντιακή κουζίνα, βλέποντας παραδοσιακές συνταγές να φτιάχνονται επί τόπου. Πέρα από τις ιδιαίτερες γεύσεις που ήταν σε θέση κανείς να δοκιμάσει, είχε και την ευκαιρία να μοιηθεί στη φιλοσοφία της κουζίνας του Πόντου, μαθαίνοντας την αξία που έχει η συγκεκριμένη διατροφή για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Πιστεύω να βρει ζηλωτές και από άλλες πολιτιστικές ομάδες εδώ του χώρου μας. Αναδεικνύει την παραδοσιακή διατροφή, η οποία παραδοσιακή διατροφή έχει μια εμπειρία πολλών χιλιάδων ετών, οπότε καταλαβαίνετε είναι μια δοκιμασμένη διατροφή, η παραδοσιακή διατροφή, και είναι η μόνη ασφαλής, μια που βρισκόμαστε σε έναν κυκαιώνα αναζήτησης της σωστής διατροφής. 16 σωματεία από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στην προσπάθεια προβολής και ανάδειξης του διατροφικού πολιτισμού, της ιστορίας, της νοστιμιάς και της υγιεινής της ποντιακής κουζίνας μέσα από ένα διαγωνισμό μαγειρικής με τη συνεργασία της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος. Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγνάντιας Άγιος Γεώργιος δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το γαστρονομικό γεγονός του πολιτιστικού συλλόγου Θρυλωρίου. Είναι μια κουζίνα, αναδεικνύεται η ποντιακή κουζίνα. Έτσι λοιπόν και εμείς ως πόντι, γιατί στην Αγνάντια υπάρχουν και πόντι, συμμετέχουμε και ως πολιτιστικός αλλά και ως λαογραφικός σύλλογος, ως πολιτιστικός με το Τανωμένο Σορβά και ως λαογραφικός σύλλογος έχουμε φέρει εδώ για να δείξουμε και στον κόσμο, στους επισκέπτες, ένα μπρίκι το οποίο είναι 200 ετών, ένα κατσαρολάκι που είναι από το 1924 και από το 1965 είναι η κατσαρόλα. Οι κριτές αλλά και το κοινό είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σειρά από εδέσματα όπως τρίμαν, γιοχάδες, σωτία, πουσούντα, πισία, χαμσοκεφτέδες, χαψοπίλαφο αλλά και τανωμένο σορβά, δίνοντας ραντεβού για του χρόνου σε μια εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμός. Παίρνουμε λαδάκι, ρίχνουμε στο τηγάνι, ψιλοκόβουμε ένα κρεμμύδι, ψιλοκομμένο επίσης δυόσμο, τα σοτάρουμε και σε ένα άλλο καζαρολάκι βάζουμε μία κούπα μπλιγούρι που το λένε κορκότο στα ποντιακά, βράζουμε το νερό και από εκεί, από το νερό, μέσα σε μεγάλο γιαούρτι, σε κουπάκι από γιαούρτι, ανακατεύουμε το νερό με τη γιαούρτι, όπως χτυπάμε το αυγολέμονο να χτυπηθεί καλά, και το ρίχνουμε μετά μέσα στο νερό που βράζει. Το τρώγανε πάρα πολύ, το τρώγανε το πρωί, το τρώγανε το βράδυ για να αποκτήσουν δύναμη, γιατί δουλεύανε όλοι τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν θέλετε να σας κεράσουμε και λίγο, να σας βάλουμε για να δοκιμάσετε, να δείτε τι ωραίο που είναι και να προτιμάτε τα ποντιακά φαγητά και την ποντιακή κουζίνα. Οι εκδηλώσεις του Θρυλωρίου ολοκληρώνονται την Τρίτη κατά την ημέρα του εορτασμού της Αγίας Μαρίνας, όπου μικροί και μεγάλοι καλούνται στην πλατεία του οικισμού για να μετέχουν στα παραδοσιακά ποντιακά παιχνίδια. Την παραμονή της Αγίας Μαρίνας θα είμαστε κάτω στο Ξοκλήσι, όπου εκεί μετά τον Εσπερινό θα χορέψουν χορευτικά συγκροτήματα, θα μοιραστεί πάλι ποντιακό φαγητό,
από τις γυναίκες του χωριού και θα ανεβούμε εδώ στην πλατεία να κάνουμε το γλέντι όπως ήθιστε σε κάθε πανηγύρι. Και θα κλείσουμε την τρίτη τις εκδηλώσεις μας πάλι σε αυτήν εδώ την πλατεία, μάλλον αφού γιορταστεί η Θεία Λειτουργία η Πανηγυρική, θα είμαστε μετά εδώ να παίξουμε. Και εδώ καλούμε μικρούς και μεγάλους να παίξουν μαζί μας, όσοι νιώθουν μέσα στην ψυχή τους παιδιά, να έρθουν κοντά μας και να παίξουμε μικροί και μεγάλοι παραδοσιακά παιχνίδια.